Κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι παρά τις υπερπροσπάθειες του Υπουργού πριν λίγο να βαφτίσει το κρέας ψάρι, ότι η κυβέρνηση απάντησε με ψίχουλα, μέτρα ψίχουλα, κατά τη συνάντηση με τους αγρότες, αρνούμενοι να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, αιτήματα επιβίωσης για χιλιάδες και χιλιάδες οικογένειες. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είστε στριμωγμένοι, κύριοι της κυβέρνησης, ότι οι φετινοί αγώνες των αγροτών σας έχουν ανησυχήσει. Γιατί είναι μαζικοί και μπορούν να γίνουν ακόμα πιο μαζικοί με τη συμμετοχή κι άλλων βιοπαλαιστών αγροτών, ιδιαίτερα νέων σε ηλικία, που κυριολεκτικά με τη βάρβαρη πολιτική σας τους στερείτε το μέλλον, γιατί έχουν την πείρα της οργάνωσης όλων των προηγούμενων χρόνων που μεταδίδεται στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, μαθαίνουν να αποκρούν τις τακτικές σας, την καταστολή, τους μηχανισμούς σας, γιατί έχει κυλήσει αρκετό νερό στα βλάκι, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή αγροτική πολιτική, η πράσινη ανάπτυξη έχουν αποκαλυφθεί και αμφισβητούνται. Δηλαδή ο πυρήνας της στρατηγικής των μονοπωλίων και των κυβερνήσεών τους στον πρωτοβάθμιο αγροτικό τομέα. Και τρέχετε όλα τα κόμματα που πίνετε νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψετε αυτή τη στήριξή σας σε αυτή τη στρατηγική. Γιατί ενισχύεται η πεποίθηση ότι τόσο στο ράφι όσο και στο χωράφι είναι η ίδια η πολιτική που τσακίζει τις λαϊκές οικογένειες. Εργαζόμενοι και αγρότες αντιλαμβάνονται ότι έχουν κοινό εχθρό και ότι χρειάζεται να αναπτύξουν κοινή πάλι. Αυτό εκφράζει η τεράστια στήριξη στα μπλόκα παρά τις υπονομευτικές προσπάθειες της κυβέρνησης. Και εμείς λέμε ότι αυτή η στήριξη μπορεί και πρέπει να γίνει κοινή δράση, να μετατραπεί σε μια μεγάλη συμμαχία που θα αποκτήσει τη δύναμη όχι μόνο να διεκδικεί και να αναγκάζει την κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση να υπαναχωρεί, αλλά και να ανοίξει δρόμο για συνολικές ανατροπές προς όφελος του λαού. Στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή λέμε ότι έγινε πολύ ξεκάθαρο το εξής. Όποιος προσπαθεί να παρουσιάσει δίθεν λύσεις για τη στήριξη του αγροτικού τομέα προς όφελος των βιοπαλαιστών αγροτών, χωρίς να αγγίζει τους μονοπωλιακούς ομίλους, τους μεγαλεμπόρους, τους βιομηχάνους, τα αρπακτικά της ενέργειας, είτε λέει ψέματα ή προσπαθεί να σπείρει τις ίδιες αυταπάτες που τις έχει χορτάσει ο αγροτικός κόσμος τα τελευταία 30 χρόνια, τις έχει πληρώσει ακριβά και πρέπει να βάλει ένα τέρμα πια. Οι πλημμύρες, τα τέμπη, η ακρίβεια έχουν αποκαλύψει το χαρακτήρα του επιλεκτικά ανίκανου αστικού κράτους, ενός κράτους φτιαγμένο για να θωρακίζει την κερδοφορία των λίγων, ενός κράτους που υπηρετεί μια χούφτα παράσιτα, εκμεταλλευτές του μόχθου των ανθρώπων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, την ίδια ώρα, είναι παντελώς ανίκανο, δυσκίνητο στο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, τη λαϊκή περιουσία, να δώσει έστω και αυτά τα λίγα το ξύσιμο στον πάτο του βαρελιού. Είναι ταχύτατο και αποτελεσματικό μόνο στο να θυσιάζει εργατικά λαϊκά δικαιώματα προκειμένου να υπηρετήσει τις επενδύσεις, τα κέρδη, τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του πλούτου και φυσικά μέρος αυτού του προβλήματος είναι και οι κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτό το σύστημα και διαχειρίζονται την κρατική εξουσία. Εμείς ξέρουμε, το συζητάμε στα μπλόκα, ότι οι αγρότες θέλουν ένα κράτος που να μπορεί να τους στηρίζει, να τους προσφέρει τα εφόδια για να μπορούν να καλλιεργούν, να τους προστατεύει από τα φυσικά φαινόμενα, να τους αποζημιώνει για την παραγωγή τους, ώστε να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια με τις οικογένειές τους και να τους καλύπτει τις διευρυνόμενες ανάγκες τους. Όλα αυτά μόνο το εργατικό κράτος μπορεί να τους τα προσφέρει. Εκεί η αγροτική παραγωγή θα αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας, εδαφικά, κλιματικά, τεχνογνωσίας, επιστήμης, βιομηχανικής παραγωγής, επεξεργασίας πρώτων υλών, προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των φυσικών πόρων. Όπως γενικότερα η κοινωνικοποιημένη οικονομία θα αξιοποιεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας χωρίς τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που βάζει το καπιταλιστικό κέρδος, που βάζουν οι διεθνείς ενώσεις των μονοπωλίων, για παράδειγμα στον Λιγνίτη, στην παραγωγή ενέργειας, για παράδειγμα στο Νικέλιο, στη Λάρκο κ.ο.κ. Σε αυτή λοιπόν την αγροτική παραγωγή θα έχουν θέση οι νέοι αγρότες με τεχνική ή επιστημονική ειδίκευση, με πραγματικά καλές σύγχρονες συνθήκες εργασίας και ζωής, χωρίς χρέη και τον κίνδυνο καταστροφής που έχουν ως ατομική παραγωγή.
Είναι η λύση η οποία απαλλάσσει τους μικρομεσαίους αγρότες μια για πάντα από τις τράπεζες, θα χρειαστώ 1,5 λεπτό κύριε Πρόεδρε, από τους βιομηχάνους, τους μεγαλεμπόρους, από τους φόρους. Διασφαλίζει το αγροτικό εισόδημα, τη διάθεση, συγκέντρωση, αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά της αγροτικής παραγωγής μέσω του κεντρικού κρατικού μηχανισμού, με καθορισμένες αναλογίες στην παραγωγή, με κρατικές τιμές στα προϊόντα, προστατεύει από φυσικές καταστροφές. Παρέχει τη δυνατότητα τα χωριά μας να αποκτήσουν μορφωτική, πολιτιστική ζωντάνια, σύγχρονες κρατικές υποδομές γενικής παιδείας, υγείας, πολιτισμού, φυσικής αγωγής. Το κοινό μέλλον των πολλών μικρομεσαίων αγροτών με τους μισθωτούς εργαζόμενους στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και αλλού βρίσκεται στην απαλλαγή τους από τη σημερινή καπιταλιστική ιδιοκτησία, στην οικοδόμηση σχέσεων πραγματικής, κοινωνικής, σοσιαλιστικής, δηλαδή ιδιοκτησίας και οικονομίας. Το ΚΚΕ λέμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ισχυροποιηθεί αυτή η συζήτηση με τους αγωνιστές αγρότες, τους εργαζόμενους, μέσα στις μεγάλες μάχες που δίνουμε για την επιβίωση, το μεροκάματο, το εισόδημα, την παιδεία, την υγεία αυτή την περίοδο, με άμεσο σταθμό την 28η Φεβρουαρίου, ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη, με σύνθημα της απεργίας, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Τέλος. Λίγα λόγια για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Σε σχέση με τις τροπολογίες που κατέθεσε η κυβέρνηση, τώρα τι να πούμε. Όταν βαφτίζεται παροχή το να μην πληρώνει τον ένφια μια οικογένεια που έχει γκρεμισμένο σπίτι, δηλαδή πραγματικά τα λόγια χάνουν την αξία και μάλιστα βάζεται και χρονικό όριο 2 χρόνια. Ή το να αυξάνεις τις δόσεις στον ένφια, αλλά να μην το καταργείς. Και μάλιστα, όταν ανακοίνωσε ο κύριος Θεοχάρης αυτό το μέτρο, τη φοβερή παροχή, πήρε το λόγο ο κύριος Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ και κάποιοι θα είχαν την αυταπάτη ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει κατάργηση του ένφια. Αλλά δεν είπε αυτό ο κύριος Κατρίνης. Και αυτός εκεί. Και εσείς. Δεν λέτε κουβέντα για την κατάργηση του ένφια. Τι είπε ο κύριος Κατρίνης? Ότι λέει το συγκεκριμένο άρθρο λέει δεν είναι καλά γραμμένο. Αυτό. Αντίστοιχα για τις τροπολογίες που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από την πρόταση φυσικά για τη μεταβίβαση στο Δήμο Νέας Προποντίδας των ακίνητων του μετοχιακού συγκροτήματος της Νέας Τρίγλιας, που προφανώς στηρίζουμε και μάλιστα θέτουμε και το αίτημα να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό τα έργα αναστήλωσης χωρίς συμπράξη με τον ιδιωτικό τομέα, οι υπόλοιπες τροπολογίες που καταθέσατε είναι πρόθεση της στρατηγικής πράσινης ανάπτυξης από το παράθυρο στο αγροτικό ρεύμα, στην απέναντι όχθη από το αίτημα για 7 λεπτά πλαφών, του αποκλεισμού της πλειοψηφίας των αγροτών από το αγροτικό πετρέλαιο με το κριτήριο του επαγγελματία αγρότη και φυσικά της απομάκρυνσης από το αίτημα των αγροτών για φτηνά αγροτικά εφόδια με τις αυταπάτες για πλαφόν κέρδους στα αγροεφόδια, αυτά τα αντίστοιχα που κάνει η κυβέρνηση τώρα με τα μέτρα λέει ενάντια στην ακρίβεια ή της απομάκρυνσης από το αίτημα για 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για κάθε καταστροφή της παραγωγής με τον περιορισμό που βάζονται μέσα μόνο για τις λεγόμενες θεομηνίες. Το επόμενο διάστημα θα τα πούμε στους δρόμους, από ό,τι φαίνεται. Εκεί θα κριθεί και το δίκαιο των αγροτών. Οι αγρότες ξέρουν πού θα είναι το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σας είπα ότι είναι κοροϊδία αυτό που λέτε. Προφανώς θα ψηφίσουμε παρόν, έστω και σε αυτήν την τέτοια σας. Κοιτάξτε να δείτε, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εμείς λέμε κατάργηση του ένφια. Θα φέρετε τέτοια τροπολογία? Κατάργηση του ένφια. Επί του συγκεκριμένου σας απαντάω. Λέμε κατάργηση του ένφια. Θα φέρετε τέτοια τροπολογία? Φέρτε την τροπολογία λοιπόν κατάργηση του ένφια που ζητάει και ο κόσμος.